Σε ηλικία 85 ετών έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Τρεις αδυσαχτιλιστές μπήκαν στο σπίτι της και απείλησαν να την κάψουν με ηλεκτρικό σίδερο προκειμένου να τους αποκαλύψει που έχει κρυμμένα χρήματα και κοσμήματα. Η μαρτυρία του γείτονα της ηλικιωμένης γυναίκας προκαλεί σοκ. Έβαλε την πρίζα, αλλά το σίδερο δεν ήταν ζεστό ακόμα και δεν έβγαλε ατμό. Η νέα επίθεση ληστών έγινε χθες το πρωί στη μονοκατοικία που βλέπετε στην Ανογλυφάδα. Οι τρεις κακοποί φαίνεται ότι γνώριζαν ότι η 85χρονη γυναίκα ζούσε μόνη μοναδική συντροφιά την οικιακή της βοηθό. Γι' αυτό και δεν δίστασαν να εισβάλλουν μέσα στη μονοκατοικία σε 11 ώρα το πρωί σε μια πολυσύχναση γειτονιά της Ανογλυφάδας. Μπήκαν από αυτή τη μάντρα τρεις, πέσανε σφαλιάρες εκεί και στην κυρία την ηλικιωμένη πάνω από 80. Μετά πήραν εδώ το σταυρό και τα δακτυλία και λέει αυτή τη βέρα να μου την αφήσετε και την αφήσαν. Οι τρεις ληστές που σύμφωνα με τη μαρτυρία της οικιακής βοηθού μιλούσαν σπαστά ελληνικά, έδεσαν με ένα σεντόνι τα μάτια στις δύο γυναίκες και στη συνέχεια έψεξαν όλο το σπίτι. Ράγανε εδώ ένα μαντίλι και τα γάντια ήταν μισά. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για συμμορία που μιμείται τη δράση των διαβόητων ληστών με το σίδερο που βασανίζουν τα θύματά τους, ενώ εξετάζουν και το ρόλο της Ουκρανής οικιακής βοηθού, η οποία λίγες ώρες μετά από τη ληστεία εξαφανίστηκε. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί άλλες 6 επιθέσεις με ηλεκτρικό σίδερο σε Αττική αλλά και στην Εύβοια, ενώ η αστυνομία έχει κατορθώσει να συλλάβει 3 Γεωργιανούς που ήταν μέλη των αδύσαχτων κακοποιών. Λίγες ώρες αργότερα στην Καλλιθέα, ένας αδύσαχτος ληστής εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ της συνοδό Ηλέκτρας και αφού πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό, άρπαξε από τα δύο ταμεία 600 ευρώ. Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων μπήκε σε ένα ταξί και εξαφανίστηκε.